Για να δούμε τα πράγματα, για να δούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα οι κρύοι λοιπόν νέες υποχρεώσεις λέει και αλλαγή πλεύσης. Τι σημαίνει τώρα αλλαγή πλεύσης? Όχι όπως τα ξέρετε μέχρι τώρα, σταδιακά από σήμερα και μετά ξεκινάει ένα διάστημα λίγο περίεργο, με πολλές υποχρεώσεις, με πολλά έξοδα, με μεγάλη κινητικότητα, στασιμότητα εναλλάξ, δηλαδή είναι αυτό που λέμε τον γκάζι φρένο, θα κρατήσει μέχρι τα μέσα Απριλίου. Είναι καλό από τώρα να είστε πιο διαλλακτικοί και στις σχέσεις και στις συνεργασίες, και βεβαίως είναι αυτό που λέμε θα χρειαστεί να κάνετε το καλό στους άλλους. Έστω και βρίζοντας, ας το κάνετε. Η σημερινή μέρα έχει μια άλλη διάσταση. Ευνοϊκή από τη μια μεριά, λίγο δύσκολη από την άλλη, αλλά σε γενικές γραμμές έχετε τη δυνατότητα να παλέψετε ακόμα και το κάθε τι που φαντάζει στα μάτια τα δικά σας ή των άλλων εξαιρετικά δύσκολο. Σήμερα και αύριο λοιπόν, ναι μεν, αλλά με εύνοια από τη μια μεριά, με μια σχετική προσοχή από την άλλη. Και να περάσουμε στον Ταύρο, η φροντίδα σε υγεία και εργασία. Μην πάει ο νους σας στο κακό. Η φροντίδα είναι να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε, να νιώσετε λίγο καλύτερα. Οι προσπάθειες αυτού του καιρού άλλωστε δεν θα πάνε χαμένες, κάθε άλλο. Φίλοι είναι στο πλευρό σας, άτομα που σας συμπαθούν, μπορεί να σας δώσουν τις συμβουλές, τις υποδείξεις σε γενικές γραμμές, και η σημερινή μέρα, ιδιαίτερα μέχρι το μεσημεράκι, είναι αρκετά ευνοϊκή και μετά δεν είναι δύσκολη. Όσο μπορείτε και τις φιλίες θα ενισχύσετε και καινούριες γνωριμίες. Είναι μια χρονική στιγμή που από τη μια μεριά έχει το δύσκολο. Είναι η μετάβαση από τον Οκτώβριο του 2012 και μετά. Είναι οι μεγάλες αλλαγές, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές. Αλλά από την άλλη μεριά, όπου υπάρχει βοήθεια, θα την αξιοποιείτε. Έτσι λοιπόν είναι αυτές οι μέρες, και η σημερινή μέρα και η αυριανή δεν είναι αρνητικές. Ξεκινάμε από αυτό και ανάλογα, καθένας έχει το προσωπικό του οροσκόπιο, αλλά σημασία έχει ότι υπάρχει κάτι θετικό, ένα θετικό υπόβαθρο για να κάνετε πάνω σε αυτό πράγματα. Και να περάσουμε στους διδύμους. Από το απόγευμα σταδιακά καινούργιες δυνατότητες. Και οι καινούργιες δυνατότητες δεν είναι ότι όλες μαζί θα καταφτάσουν τώρα. Το πρώτο θετικό είναι ότι σταματάει μεγάλη πίεση ή αρχίζετε και βρίσκετε λύσεις σε αυτά που σας απασχολούν. Από το απόγευμα και μετά, και στην αυριανή και στη μεθαυριανή ημέρα, δημιουργούνται κάπως καλύτερες προϋποθέσεις και για τα επαγγελματικά και για να ρυθμίσετε τα οικονομικά, που σε αυτή τη χρονική στιγμή υπερτερούν τα έξοδα και όχι τα έσοδα. Από έσοδα και λοιπά θα υπολογίζεται από τις 21, 22, 23, 24 του Μάρτη και μετά. Τώρα λοιπόν είναι όλες οι υποχρεώσεις που θα πρέπει να προσέχετε. Ο Ερμής, ο κυβερνήτης σας, είναι κόντρα αυτό τον καιρό. Σπουδές λοιπόν, ό,τι αφορά στο διαδίκτυο, συμφωνίες, συμβόλαια, και ακόμα όλο το χαρτομάνι που μπορεί να σας ταλαιπωρεί. Αυτό θα τραβήξει μέχρι και τον Απρίλη. Θα είστε προσεκτικοί με το μεταφορικό σας μέσο και ό,τι το αφορά. Μπορεί να έχει και έξοδα αυτό τον καιρό. Το μεταφορικό μπορεί να είναι από ένα αεροπλάνο μέχρι ένα ποδήλατο, εντάξει, και ότι πλέει στη θάλασσα. Σημασία έχει ότι οι συνθήκες αρχίζουν και καλυτερεύουν σταδιακά από το απόγευμα και στην αυριανή μέρα. Και τώρα, μετακούστηκε εγώ, τι είπες για μεταφορικό μέσο? Ναι, θα πάθουμε είπα κάτι. Ότι όχι, ότι μέχρι τις 20 Απριλίου. Πρώτο πληθυντικό, να το πάθεις μόνο. Όχι, επειδή είπε μέχρι τις 20 Απριλίου, ναι, υπάρχει μία δυστοκία, ναι, στο να ρυθμιστούν θέματα που σχετίζονται με το μεταφορικό τόπιο. Είτε άρα είναι να μην πουλήσεις ένα αέριο, αυτοκίνητο κτλ. Αν είναι να πουλήσεις, το πουλάς, απλώς δεν παίρνεις τώρα σημαντικά χρήματα από μέχρι τις 23. Μετά τις 23. Μετά τις 23, αλλά αυτοκίνητο είναι καλύτερα μετά τις 23 Μαρτίου, αλλά για αυτοκίνητο από 21 Απριλίου και μετά. Ωραία. Και όχι μόνο αυτοκίνητο, μπορεί να είναι αεροπλάνο, ποδήλατο, μπορεί να είναι φουσκωτό, μπορεί να είναι ό,τι θέλεις. Μπορεί να είναι φουσκωτό, είπα, μπορεί να είναι ό,τι θέλεις, το ξαναλέω. Εντάξει, ρε παιδί, το πιάσαμε. Απλώς, μέχρι και τις 23 του μηνός τα έξοδα υπερτερούν και δεν έχει έσοδα σημαντικά. Από εκεί και μετά μακάρι, καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Και για τις σχέσεις σας λοιπόν, από τώρα και στο εξής, λίγο μια ηπιότητα να βρίσκεται πιο εύκολα άκρη, αλλά πραγματικά πρέπει να προχωρήσει ο Μάρτης για να καλυτερεύσει και να ζεστάνει έτσι το κλίμα. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Υπάρχει ακόμα εύνοια, μια στοιχειώδης εύνοια και στα οικονομικά και παντού, αλλά
Από σήμερα και μετά αυτή θα γίνεται όλο και πιο ελεγχόμενη. Τα έξοδα από τη μία που θα μεγαλώνουν, τα έσοδα λίγο μπορεί να μικρύνουν και όλα αυτά μέχρι περίπου την τελευταία εβδομάδα του Μάρτη. Βεβαίως το ότι ο Ερμής σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι θετικός για σας, συμφέρει να παλέψετε όλο το χαρτομάνι που μπορεί να σχετίζεται με έντυπα, έγγραφα, αιτήσεις, κάρτες, λογαριασμούς, αποδείξεις, τιμολόγια, ακόμα και συμφωνίες. Αλλά να φέρω ένα παράδειγμα. Αν κάποιος είχε μια πρόταση για δουλειά ή να πουλήσει ή να αγοράσει κάτι, τέλος πάντων να τα βρει με κάποιον άνθρωπο που να είναι σε αντιπαράθεση. Ό,τι συζητήθηκε μέχρι χθες, άντε και μέχρι σήμερα το μεσημέρι, είναι λίγο καλύτερα από αυτά που θα συζητηθούν ή θα γίνουν από το απόγευμα σταδιακά και μετά και για ένα μεγάλο διάστημα που θα αγγίξει τον Απρίλιο. Άρα λοιπόν οι επιλογές του μέχρι χθες είναι λίγο πιο επιτυχημένες. Ακόμα όμως, έστω και έτσι, αυτή η εβδομάδα έχει ένα τράτο πιο ευνοϊκό και στα οικονομικά και παντού, γι' αυτό επισπεύστε ό,τι έχετε να κάνετε, ακόμα και στα αισθηματικά. Είναι αυτό που λέμε να τα βρω, να κάνω μια προσπάθεια, να εξομαλύνω διαφορές. Τώρα, η σημερινή μέρα είναι λίγο πιο ευνοϊκή μέχρι το απόγευμα και αν είναι κάτι πολύ σημαντικό που κάνει τζιζ, που ξέρετε ότι είναι δύσκολο, αυτό θα το αφήσετε από την Πέμπτη και μετά. Σε γενικές γραμμές, ακόμα όμως, αυτή η εβδομάδα έχει πιο πολλά θετικά στοιχεία από ό,τι θα έχει ερχόμενη. Και να περάσουμε στο Λέοντα με καινούργια δύναμη και προοπτική από σήμερα σταδιακά και μετά. Από το απόγευμα, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη, από το βράδυ στην αυριανή ημέρα, βεβαίως δεν παίρνετε αμέσως αυτό το θετικό. Οι προοπτικές αρχίζουν και δημιουργούνται, οι συνθήκες διαμορφώνονται στο πιο ευνοϊκό και σταδιακά θα δείτε ότι ο Μάρτης θα είναι ο πρώτος μήνας που θα αρχίσει να βάζει κάποια θετικά πράγματα στο τραπέζι. Στα οικονομικά, στις σχέσεις, γενικότερα σε αυτά που σας απασχολούν. Έτσι λοιπόν η σημερινή μέρα αυξάνει λίγο σε εύνοια από το απόγευμα και μετά, βραδάκι και η αυριανή πολύ καλύτερη. Και να δούμε την Παρθένο. Ανασύνταξη και προοπτικές που αλλάζουν προς το καλύτερο. Ανασύνταξη γιατί ένα δύσκολο διάστημα κλείνει εδώ. Δεν έπεται ότι δεν έχουν μείνει ουρές προβλημάτων, γιατί όταν γίνει παραδείγματος χάρη μια ανατροπή, δεν πατάς ένα κουμπί και την άλλη μέρα αυτή αλλάζει, γίνεται όπως τη θέλεις. Όχι βεβαίως, αλλά σταδιακά από το βραδάκι και ύστερα και στην αυριανή ημέρα θα αρχίσουν λίγο-λίγο να διαμορφώνονται κάποιες καλύτερες συνθήκες. Σημαντικό το να επωφεληθείτε σε αυτήν την εβδομάδα όλη, και αυτό θα το δείτε περισσότερο από Πέμπτη και εκεί, από υποδείξεις, από την ηθική πρακτική βοήθεια και συμπαράσταση του συντρόφου σας, στενών συνεργατών. Έχετε δηλαδή τώρα πια, με πιο καθαρό μυαλό, να πάρετε πράγματα από τους άλλους, δίνοντας λιγότερα. Ό,τι σας απασχολούσε μέχρι σήμερα που ήταν δύσκολο, που ήταν δύστροπο, που δεν μπορούσατε να το φέρετε εις πέρας, σταδιακά λοιπόν από το βράδυ, ιδιαίτερα αύριο και μεθαύριο, θα μπορέσετε να κάνετε κάτι καλύτερο ή κάτι περισσότερο. Και να δούμε το ζυγό. Αλλαγές, λέει, δεδομένων σε συνεργασίες και σχέσεις. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Είχατε συνηθίσει με ένα ρυθμό τάδε στη δουλειά σας. Ή ξέρατε ότι θα κάνετε αυτά και αυτά και θα πάρετε αυτά τα λεφτά κλπ. Κλπ. Από εδώ υποχρεώσεις, από εκεί αυτά που έπρεπε να εισπράξετε. Εδώ λοιπόν θα γίνει από τώρα μέχρι τα μέσα Απριλίου μία ανατροπή σιγά σιγά των πραγμάτων. Τώρα είναι προμήνυμα, δεν γίνεται ακριβώς. Αυτό θα γίνει περισσότερο από την τελευταία εβδομάδα στα οικονομικά και αλλού, από την τελευταία εβδομάδα του Μάρτη. Ακόμα δηλαδή σε σχέση με οικονομικά θέματα, με εκκρεμότητες, ακόμα και για τις σχέσεις σας ή τους όρους μιας συνεργασίας, σας συμφέρει έστω και έτσι να τα συζητήσετε, να τα ρυθμίσετε μέσα σε αυτήν εδώ την εβδομάδα. Βεβαίως, μέχρι το απόγευμα είναι κάπως πιο εύκολα παντού. Από το απόγευμα και μετά οφείλετε μεγαλύτερη προσοχή, να αποδελτιώνετε τα πράγματα σιγά σιγά και όχι με βιασύνη και παρορμητισμό, για να δείτε τι συμφέρει, τι δεν συμφέρει, είτε στις σχέσεις, είτε στη συνεργασία. Γιατί τώρα θα δοκιμαστούν και σχέσεις τρυφερές, συγγενικές, φιλικές, επαγγελματικές, αλλά και συνεργασίες γενικότερα. Λίγο προσεκτικά λοιπόν, από το απόγευμα και μετά και ιδιαίτερα στην αυριανή ημέρα. Και να περάσουμε στο Σκορπιό.
αντιμετωπίστε τώρα και τα δύσκολα. Γιατί αυτή η εβδομάδα έχει ακόμα αυτό που λέμε τη χάρη. Μέσα στα δύσκολα έχει και τη δυνατότητα να μπορέσετε να διεκδικήσετε και να εισπράξετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και σε οικονομικές υποθέσεις και σε εκκρεμότητες που βόσκουν και μπορεί να είναι με τα περιουσιακά, με τα οικονομικά, με έναν άνθρωπο που εσείς θέλετε να προτείνετε κάτι για να δείτε πώς θα τα βρείτε. Μπορεί να είναι σε επίπεδο τρυφερό, μπορεί να είναι σε επίπεδο οικονομικό. Γενικότερα θέλω να πω, ναι μεν μπορεί να έχετε δυσκολίες, εμπόδια, ιδιαίτερα εσείς που έχετε γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο, αλλά από την άλλη μεριά η εβδομάδα αυτή δίνει δυνατότητες. Η σημερινή μέρα μέχρι το απόγευμα, πιο ευνοϊκή, από εκεί και μετά, εργασία, υγεία, γιατί κοιτάμε και τη φυσική κατάσταση, την μπορούμε να ενισχύσουμε. Αυτά λοιπόν θα κάνετε με την πεποίθηση ότι ό,τι κάνετε τώρα θα έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή ένα κέρδος περισσότερο παρά να το αφήνετε για αργότερα. Και να περάσουμε στον τοξότη, πιο καθαρή εικόνα σταδιακά, από το απόγευμα βραδάκι και μετά, ένα δύσκολο διάστημα έως και εξαντλητικό για πολλούς από εσάς, που ξεκίνησε 1-2 Φλεβάρι γύρω από εκεί, γύρω από αυτές τις ημερομηνίες, λίγο πριν, λίγο μετά, και σας κράτησε σε εγρήγορση, σε ανησυχία όλο αυτό τον καιρό. Θεωρώ ότι σιγά σιγά από το βραδάκι και ύστερα μπορεί να σταματάει αυτή η κατάσταση πιο δύσκολη. Βεβαίως μπορεί ακόμα να υπάρχουν προβλήματα, αλλά θα είναι πιο εύκολη και η βοήθεια που θα μπορείτε να πάρετε από τους άλλους, δηλαδή όχι με τόσο μεγάλο κόπο, και ακόμα οι συμπτώσεις, οι συγκυρίες και οι καταστάσεις μπορεί και αν εσείς δεν το ξέρετε να αρχίσουν να διαμορφώνουν ένα καλύτερο κλίμα για σας. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, από σήμερα το απόγευμα και μετά και αύριο και μεθαύριο, μια μεγαλύτερη εύνοια παντού, και τρέξτε να ρυθμίσετε ό,τι όλο αυτό τον καιρό είχε κολλήσει και δεν μπορούσατε να τα αντιμετωπίσετε. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Κάποια δεδομένα λέμε θα αλλάξουν σταδιακά από σήμερα και μετά. Είναι οι ρυθμοί στη δουλειά, είναι ίσως από την τελευταία εβδομάδα του Μάρτη και τα οικονομικά που θα αρχίσουν να επιβαρύνονται περισσότερο ή να υπάρξει κάποιο είδους περικοπή. Δεν το γνωρίζω, γιατί για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Σημασία έχει ότι από σήμερα και μετά να μετράτε το κάθε τι πιο προσεκτικά. Αυτό που θα προτείνετε, αυτό που θα αποποιηθείτε, δεν θέλω εγώ ποτέ να το κάνω αυτό. Δεν θα είστε βιαστικοί στο ούτε στο να δεχτείτε εύκολα ό,τι σας προτείνετε. Συζήτηση, συζήτηση και πάλι συζήτηση και στα αισθηματικά σας και στα επαγγελματικά και σε οικονομικά θέματα. Ακόμα όμως για τα οικονομικά αυτή η εβδομάδα είναι λίγο καλύτερη, που σημαίνει ό,τι μπορείτε να γλιτώσετε, ό,τι μπορείτε να ενισχύσετε, να αλλάξετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε, κάνετε το σε αυτήν την εβδομάδα. Και για τις σχέσεις σας αυτή η εβδομάδα είναι κατά τη καλύτερη. Όμως, από το βράδυ και μετά και αύριο μια καλύτερη προετοιμασία παντού και αυτό το πνεύμα το συμβιβαστικό που σας είπα προηγουμένως. Και να περάσουμε στον υδροχό. Δραστηριοποιηθείτε περισσότερο από το απόγευμα και μετά. Η εβδομάδα αυτή δεν είναι αρνητική και μάλιστα η σημερινή μέρα και η αυριανή έχουν λίγο μια καλύτερη ατμόσφαιρα, ένα καλύτερο υπόβαθρο. Σε γενικές γραμμές, ακόμα και αν υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν, γιατί ο καθένας από εσάς έχει αυτό, το σπίτι, το χώρο, το ακίνητο, το συγγενικό πρόσωπο με το ένα, τα αισθηματικά. Είναι μια καμπή τη ζωή σας αυτή που αλλάζεται μέσα σας, οριμάζεται. Από την άλλη μεριά, όταν οριμάζει κανείς, βλέπει τη ζωή πιο δύσκολη. Δεν γίνεται πιο εύκολη με την οριμότητα. Είναι πολλά λοιπόν αυτά που χρειάζεται να αντιμετωπίσετε. Παρ' όλα αυτά, ο Μάρτης, και θα το καταλάβετε στην πορεία του, είναι αρκετά ευνοϊκός, έχει στοιχεία που σας επιτρέπουν και στα επαγγελματικά και στη σχέση και σε οικονομικό επίπεδο κάτι λιγάκι να κάνετε καλύτερο, να κερδίσετε δηλαδή κάτι περισσότερο. Σήμερα λοιπόν και αύριο, δύο μέτριες καλές ή καλούτσικες ημέρες, αυτό εξαρτάται από το προσωπικό σας οροσκόπιο. Και να περάσουμε στους ηχθείς. Τώρα όλα και δυναμικά, σταδιακά από σήμερα και μετά, είναι σαν να φεύγει αυτό που λέμε ένα πέπλο σκούρο,
κάτι που σταματούσε να δείτε πίσω από τα πράγματα, να μπορείτε να κάνετε καλύτερους συνδυασμούς, είτε στα επαγγελματικά, είτε στα οικονομικά, είτε στις σχέσεις σας. Γενικώς δηλαδή αρχίζει και αλλάζει κάτι προς το καλύτερο. Σίγουρα δεν θα πάτε με το ρολόι στο χέρι να πείτε 3 και 4, 5 και 4 θα αλλάξει κάτι, αλλά η εβδομάδα αυτή, από σήμερα και μετά, δημιουργεί καλές προϋποθέσεις. Οικονομικά θέματα, να πουλήσετε, να αγοράσετε, να